Σε αυτή τη σύσκεψη, λοιπόν, στο Μέγαρο Μαξίμου, Γιάννη Καντέλη, που είναι περίπου σε μία μισή ώρα από τώρα, εκπονούνται σχέδια για το ενδεχόμενο διακοπή του ρωσικού φυσικού αερίου. Ποια είναι αυτά. Μία σύσκεψη του κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Ενέργεια, τον κύριο Σκρέκα, εκεί όπου θα συζητηθούν όλοι οι τρόποι και για την προμήθεια αλλά και για την αποθήκευση του φυσικού αερίου για να μην αντιμετωπιστεί πρόβλημα από την χώρα μα. Στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, Εύα, εμφανίζονται καθυσυχαστικοί. Σημειώνουν ότι οι επόμενε πληρωμέ τη Ελλάδα για φυσικό αέριο είναι στη 20 Μαΐου σε περίπου έναν μήνα από τώρα άρα όλο αυτό το διάστημα σε κάθε περίπτωση δεν θα υπάρξει κάποια αναταραχή με την προμήθεια φυσικού αερίου για την χώρα μας ενώ ο κύριος Μητσοτάκης είχε το πρωί και τηλεφωνική επικοινωνία με τον βουλγαρο ομολογό του προκειμένου να τον διαβεώσει ότι η Ελλάδα θα στηρίξει την Βουλγαρία μέσω των αποθεμάτων που υπάρχουν και στη Ρεβιθούσα για να ανταπεξέλθει σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ Γιάννη Καντέ.